Την επιστολή αυτή που είναι στα κεντρικά. Ότι δεν έπρεπε να το αναρτήσει στην ιστοσελίδα του αυτό. Α, την επιστολή. Εγώ δεν το έκανα αυτό. Αλλά τριώσω το άμα το είπα. Υπάρχει όμως η εξής κουβέντα. Η εξής κουβέντα, κύριε Ζακαλώνο. Εγώ συμφωνώ γιατί εντάξει, ξέρουμε από κόμματα τη αριστερά. Ειδικά τη αριστερά. Καλό αυτό δεν είναι. Εγώ το θεωρώ καλό. Καλό είναι και να συζητήσουμε. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Εάν αυτή τη στιγμή η Πιπηλή μαζί με άλλου 52 έχει υπογράψει ένα τέτοιο κείμενο και το έχει στήσει στο Σαμαρά, εσεί θα το αναφέρατε εδώ ή θα το έλεγατε καλό είναι, ρε παιδιά. Όχι, άμα το. Για να καταλάβω το ειδικό το έστειλε στο Βήμα ή στην Καθημερινή. Θα μπορεί να τη έκανα κριτική. Αν το είχε στείλει στη δικιά τη αντίστοιχο, αν δεν ξέρω αν λέγεται Κεντρική Επιτροπή, πώς λέγεται αυτό, δεν θα ήθελα να το σχολιάσω. Θα ήθελα να το συζητήσουν στην Κεντρική Επιτροπή, να βγάλουν τις αποφάσεις τους και μετά να το σχολιάσω. Αν το είχε στείλει στο Βήμα, θα ήταν άλλο πράγμα. Γενικά αυτά που αναφέρουν στην επιστολή του, από ό,τι έχω καταλάβει εγώ, αναφέρουν συμπτώματα μεγάλων κομμάτων ή και της αριστεράς ακόμα που μπορεί να έχουν κάποιες αρρώστιες εντός εισαγωγικών. Όχι, και ένα κόμμα που μεγαλώνει ξαφνικά. Δεν είναι λογικό να έχει και πρόβλημα. Δεν καταγγέλνουμε πια ότι ο αρχηγός είναι περικυκλωμένος από μια τεχνική ομάδα που δει και αυτή. Κάτσε τώρα, δεν είναι σοβαρό. Γιατί έχει χαθεί και κινηματικό χαρακτήρα. Μην θεωρείτε ότι θεωρούμε ότι σε ό,τι δεν πάει καλά υπάρχει μια κοινικότητα. Μία. Κοινική αντιμετώπιση. Δηλαδή, όταν πρώτον μεγαλώνεις από μικρό κρώμα σε μεγάλο, όταν η πραγματικότητα είναι τόσο σκληρή και πρέπει να παίρνεις συχνά αποφάσεις, πολλές φορές δεν έχεις και καιρό να ρωτήσεις τον Ευκλήδη, τον Πέτρο, τη Μαρία. Άρα, αυτό πρέπει όμως να πολεμήσουμε εντάξει, αυτό. Όταν επισημαίνεται όμως ότι γίνεται λήψη αποφάσεων από με εξωθεσμική ομάδα συμβούλων. Αυτό γίνεται πολλές φορές γιατί χρειάζεται γρήγορα να πάρεις απόφαση. Αλλά σας έδωσα ότι η βασική απάντησή μου είναι ότι θέλουμε ένα κόμμα που δουλεύει πολύ πιο συλλογικά, που είναι πολύ πιο ανοιχτό στην κοινωνία και αυτό θα επιτρέψω να το συζητήσω το Σαββατοκύριακο και μετά προφανώς όταν θα δούμε τι θα γίνει το ξανά συζητάμε στο πρόγραμμά σας, κανένα πρόβλημα. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που θέλουν να εκμεταλλεύονται τέτοιες αντιθέσεις και ζυμώσεις και τις θεωρώ αντίθετα πάρα πολύ γόνιμες, σας ξαναλέω. Αλλά προκάλεσε εντύπωση ότι οι άνθρωποι αυτοί που στείλανε αυτή την επιστολή, μεταξύ των οποίων και εσείς, δεν ήταν από την αριστερή πτέρυγα τη λεγόμενη, ας πούμε, που είναι. Πολλές φορές θεωρώ στα μίντια θεωρείται την αριστερή πτέρυγα είναι αυτός που φωνάζει και είναι πιο άγριος. Ναι. Η αριστερά έχει περιεχόμενο πολλές φορές. Δεν είναι μόνο όποιος φωνάζει και όποιος έχει επιθετική στάση, έτσι δεν είναι. Κυρία Σουλαδάκη, τώρα για τον κύριο Λοβέρδο, μια και ξεκινήσει.